Οι οδηγοί χρειάζεται με αρκετή προσοχή να κινηθούν στον κατεστραμμένο δρόμο. Οι λακκούβες είναι πολλές και αρκετά επικίνδυνες για την οδική ασφαλειά τους. Έχει πολλά εργοστάσια εδώ πέρα που εξυπηρετεί η περιοχή και γίνεται αυτό το χάλι. Ο δρόμος είναι εμπόλεμη ζώνη. Ούτε πόλεμος δεν έχει γίνει. Καθημερινά η κυκλοφορία των οχημάτων είναι αυξημένη στο βιοτεχνικό πάρκο της Νεοχορούδας στο Δήμο Ρεοκάστρου. Βλέπετε εδώ πώς περνάνε τα αυτοκίνητα, τι κάνουμε, τζικ-τζακ. Αυτό αυτή τη στιγμή τυχαία περνάει και ένα όχημα του Δήμου. Και ένα όχημα του Δήμου. Όχι, δεν είναι του Δήμου, είναι. Ναι. Ωραίοι δρόμοι, ναι, αυτό λέμε. Πώς καταφέρατε τελικά να αποφύγετε τις λακκούβες? Κανονικά έπρεπε αυτός ο δρόμος εδώ να τον είχαν φτιάξει. Συνέχεια περνάνε νταλίκες, φορτηγά, ή καταστραφεί 100 φορές. Έχουν χαλάσει όλα τα αυτοκίνητα εδώ. Κάτι διάρκεια της αυτοψίας μας διαπιστώσαμε την επικινδυνότητα του δρόμου. Στην περιοχή δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις. Εμείς 5 χρόνια που έχουμε τις εγκαταστάσεις μας εδώ πέρα, χρόνια ολόκληρα είναι αυτή η κατάσταση, αυτό το χάλι. Δεν έχει φτιαχτεί ποτέ. Ρίχνουν λίγο χώμα, λίγη άμμο από πάνω. Με την πρώτη βροχή φεύγει η άμμος, ξαναεπανέρχονται οι τρύπες. Περνάμε κάθε μέρα και δεν ξέρουμε πώς θα περάσουμε. Απαράδεκτα πράγματα. Η κατάσταση που επικρατεί εδώ είναι οφθαλμοφανή, δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Δηλαδή είναι τραγική. Επενδύουμε επιχειρήσεις, μαγαζιά, καταστήματα. Δεν έρχεται πλέον ο κόσμος στα μέρη μας. Γιατί ακόμα και εμείς οι ίδιοι επιλέγουμε να έρθουμε περιφερειακά και όχι από εδώ. Είναι πάρα πολύ άσχημο, γιατί υπάρχει κόσμος που έχει επενδύσει στην περιοχή και ο Δήμος δεν κάνει τίποτα. Οι ζημιές των οχημάτων είναι σημαντικές και η κατοχή τους, αν δεν προσέξουν, θα χρειαστεί να καταλήξουν σε κάποιο συνεργείο αυτοκινήτων. Από πάνω μας ακριβώς είναι ο παλιός δρόμος του Κιλκής. Που σημαίνει αυτό ότι έχει αρκετή κυκλοφορία. Βέβαια. Από πάνω δεν μπορούμε να πάμε γιατί θα μπλέξουμε με το φανάρι. Θα γίνει πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα, θα δημιουργηθεί στο φανάρι. Αναγκαστικά ερχόμαστε από εδώ και επικρατεί αυτό το χάος. Κάποιος που δεν ξέρει μπορεί να σπάσει το αμαρτυρητήριο. Εννοείται, ειδικά εδώ άμα μπεις, άμα βρέξει και δεν τον ξέρεις το δρόμο, το έχεις διαλύσει το αυτοκίνητο σου. Γιατί οι τρύπες δεν φαίνονται όταν έχει βροχή και έχεις πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι μονίμως γίνονται μπαλώματα, ενώ αυτός ο δρόμος πρέπει να ξυθεί, να γίνει από την αρχή. Με τα μπαλώματα και τα χαλίκια που ρίχνουμε δεν διορθώνεται και μονίμως με την πρώτη βροχή ξαναδημιουργείται. Δύο ψαλίδια εμπρός, δύο ψαλίδια πίσω, ένα ζευγάρι. Σύμφωνα με τον Δήμο Ρεοκάστρου, δρομολογείται η αποκατάσταση του συγκεκριμένου οδικού τμήματος στο πλαίσιο έργου ανακατασκευής των οδών στην ευρύτερη περιοχή της Νεοχορούδας.